Ξεκινάμε μία συνεργασία με τη ΓΕΑ, που είναι ένας μοναδικό, τη ΓΕΑ Επιχειρήν, που είναι ένας μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα, που έχει στόχο και σκοπό να προωθήσει την πρωτογενή παραγωγή. Ενώνοντας δυνάμεις με κάποιους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με την αύξηση της καινοτομίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, θα βοηθήσουμε τα μέλη μας να εξάγουν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Γενικά στην Ελλάδα, οι εξαγωγές του αγροτοδιατροφικού τομέα αποτελούν περίπου το 1 τέταρτο των εξαγωγών. Η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροτοδιατροφικών προϊόντων από την Ελλάδα και αποτελεί περίπου το 1 τρίτο των συνολικών εξαγωγών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για να βγούμε από την κρίση πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και ο αγροτοδιατροφικός κλάδος παρουσιάζει πολλά τέτοια. Αλλά έχετε δίκιο, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του κράτους τουλάχιστον να μην υπάρχουν αντικίνητρα. Να βοηθήσουμε τις δυνάμεις εκείνες του τόπου που μπορούν να παράγουν. Και η υπερφορολόγηση σκοτώνει την παραγωγή. Από το να πεις ότι κάνω εξαγωγές μέχρι πραγματικά να γίνουν, τα βήματα είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται μια σωστή παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει οι παραγωγοί να μάθουν να παράγουν αυτό το οποίο ζητάει η αγορά. Να το δουν, να πιστέψουν σε αυτό και να δράσουν γι' αυτό. Άρα χρειάζονται συμβούλους επί της παραγωγικής διαδικασίας για να φτιάξουν το σωστό προϊόν. Χρειάζεται μια σωστή διαδικασία συγκέντρωσης του προϊόντος, μπρανταρίσματος και εργαλεία μετά για να γίνει αυτό το προϊόν γνωστό τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Σε όλο αυτόν τον κύκλο απαιτούνται εργαλεία τα οποία προσπαθεί αυτή η συνεργασία, φαντάζομαι μαζί με την αρρωγή και άλλων δυνάμεων, να καλύψει. Δεν προσδοκώ άμεσα αποτελέσματα εντός τριμήνου ή τετραμήνου, αλλά ευελπιστώ ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε πράγματα να δείξουμε που θα είναι απόρρια αυτής της συνεργασίας. Όσον αφορά τα κίνητα και τα αντικίνητρα, μέχρι τώρα και στο πρώτο και στο δεύτερο και σε όλα τα άλλα μνημόνια που έχουν έρθει μέχρι τώρα, ο αγροτικός κόσμος ήταν κατά κάποιο τρόπο προστατευμένος. Δηλαδή δεν τον βάρεσαν πολύ ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο μνημόνιο. Στο τρίτο μνημόνιο ήρθε και η σειρά του. Τον χτύπησε πολύ και τον χτύπησε απότομα. Και τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά είναι αυτή τη στιγμή τρομακτικά αντικίνητρα στην παραγωγική διαδικασία. Άρα πρέπει όλα αυτά, ακόμα και η πολιτεία, να τα δει. Πιστεύω ότι όμως γίνονται κάποιες συζητήσεις που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πάρθουν τα σωστά μέτρα.